είμαι κοντά μας στο Λουκά τον Γκάλας, είμαστε στην προπόνησή σου. Είμαστε 19 Αυγούστου, όλοι είναι στις θάλασσες, εμείς στα γήπεδα. Θέλω να μου πεις, ο Λουκάς ο Γκάλας που έχει μια διαδρομή τεράστια, γιατί σε γνωρίζω εγώ το Λάιστον από το 2007 με την Ελλάς Ποντίον και έκανες μια πορεία τρελή, έφτασες Σούπερ Λίγκα και είναι και απορία ολονών πως ο Λουκάς ο Γκάλας βρέθηκε να είναι στην Ελλάς Ποντίον και στο Αλφα τοπικό. Θα ήθελα έτσι να μας δώσει μια εικόνα πώς και κατέληξες να είσαι σε αυτή την ομάδα. Όχι ότι είναι κακό, αλλά όταν κάποιος είναι πολύ ψηλά, συνήθως δεν ξαναγυρίζει πίσω. Πρέπει να το κάνουμε κάποιοι λόγοι. Θα ήθελα να μας πεις κάποιες λόγους, αν φυσικά θέλεις. Καταρχήν να σε ευχαριστήσω για τη συνάντηση. Καλή χρονιά σε όλες τις ομάδες του Πειραιά, παράγοντες, ποδοσφαιριστές, φιλάθλους να έχουν να ευχαριστηθούν και αυτοί αυτό που βλέπουν. Διαφωνώ σε κάτι μαζί σου ότι δεν κατέληξα στον Ασποντίον. Δεν θεωρώ ότι κάποιος καταλήγει στον Ασποντίον και είναι υποτιμητικό. Το είπες μάλλον. Ναι, το είπα να δώσω μια διαδρομή. Όχι ότι είναι κακό. Ότι ίσα ίσα κάθε ομάδα έχει την ιστορία της. Ειδικά το έβλημα της Ασποντίον είναι πολύ σπουδαίο και πολύ μεγάλο. Οπότε... γιατί την Ποντίον ξεκίνησες. Την Ποντίον εννοώ σαν προπονητής. Ναι, δεν το θεωρώ λοιπόν ότι είναι κατάληξη πρώτον για την ομάδα και δεύτερον ότι αυτή τη στιγμή είναι επιλογή να είμαι εδώ στον Πειραιά τα τελευταία χρόνια. Στο αλφα τοπικό σε ομάδες, να μην έχω επιλέξει κάτι παραπάνω, γιατί είδα το τι συμβαίνει και πώς λειτουργεί το ελληνικό ποδόσφαιρο σε παραπάνω κατηγορίες και δεν αρμόζει στο χαρακτήρα μου και στο ήθος μου. Χωρίς να σημαίνει ότι αυτοί που το επιλέγουν είναι ανήθικοι για κανένα λόγο. Σωστά. Μπορεί εγώ να είμαι λίγο περίεργος και να θέλω να περνάω καλά με τους ποδοσφαιριστές μου και με τους ανθρώπους που διοικούν τις ομάδες. Οπότε τα τελευταία χρόνια, μετά το Λεβαδιακό και με το Σάβα, που θα μπορούσα να είμαι ακόμα και μαζί του. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε στον Άρη, π.χ. στον κάθε Άρη που θα ήταν ο Σάββας, έχω επιλέξει να είμαι συνοδηγήτρια στον Ατρόμητο Πειραιά, στον Ασποντίον, στον Αετό Κορυδαρού. Είναι επιλογή μου. Περνάω καλά. Ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο είναι δημιουργικό. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι έτοιμο και απλά επιλέγει επαγγελματίες, έτοιμους ποδοσφαιριστές να διαπραγματευτεί με το χι μάνατζερ, που και αυτό είναι μέσα στο ποδόσφαιρο και στο μάρκετινγκ. Γι' αυτό είπα στην αρχή δεν μου αρμόζει, δεν με αντιπροσωπεύει. Θέλω ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν ανάγκη από δουλειά και εξέλιξη. Και αυτό το σχολείο το πέρασα καλά στην ΚΑΠΑ 17 του Ατρομήτου. Με αποτέλεσμα πολλά παιδιά, δεν θέλω να πω ονόματα, αυτή τη στιγμή παίζουν και απαρτίζουν βασικά στελέχη και του Ατρομήτου, ίσως και του ΠΑΟΚ, ίσως και κάποιες ευρωπαϊκές ομάδες. Γι' αυτό εμένα είναι κέρδος, το έχω ευχαριστηθεί που το έχω δημιουργήσει. Και τώρα θέλω να είμαι κοντά στην οικογένειά μου, σε μια δουλειά ιδιωτικού τομέα που έχω και με έχουν ανάγκη και την έχω, και να είμαι και κοντά στο ποδόσφαιρο και να περνάω καλά. Αυτός είναι ο λόγος λοιπόν που βρίσκομαι στον Ελλάς Ποντίον και ήταν για τρίτη συνεχή χρονιά, αλλά τώρα είναι η τρίτη ολόκληρη, οι άλλες ήταν μισές. Έτυχε να βγάλουμε τα κάστανα από τη φωτιά μαζί με τα παιδιά, να σωθεί η ομάδα, τη μία μέσω μπαράς, την άλλη χωρίς μπαράς. Και τώρα κοιτάζουμε να αποφύγουμε αυτές τις καταστάσεις και να είμαστε ακόμα πιο παραγωγικοί και πιο δημιουργικοί στο να εξελιχθούν κάποιοι ποδοσφαιριστές, να οργανώσουμε καλύτερα την ομάδα, που το κάναμε αυτό φέτος με αποδυτήρια, με όργανα, με ρουχισμό. Ξεφύγαμε λίγο από τα προηγούμενα τα κλασικά, έτη, και δεν έχουμε δαπανίσει σχεδόν κανένα ευρώ για προσθήκη ποδοσφαιριστή, επιμισθή δηλαδή. Όλα τα παιδιά εδώ που είναι, σχεδόν κανείς δεν πληρώνεται και όσα παιδιά έρθουν, γιατί είπε στον πρόλογο σου αν θα ενισχυθούμε και τα λοιπά, συζητούσαμε πριν, μάλλον δεν θα ενισχυθούμε. Ήταν αρχή δική μου να φτιαχτούν πράγματα που θα μείνουν πρίκα στην ομάδα και δεν θέλω κανένα ποδοσφαιριστή να πάρουμε, αλλά και κανένας να φύγει. Και μέχρι τώρα δεν έχει φύγει κανείς και έχουμε πάρει 2-3 οι οποίοι είναι φοιτητές, έχουν έρθει να συνεχίσουν το ποδόσφαιρό τους μέχρι να συνδυάσουν τις σπουδές τους. Είναι ο στόχος της ομάδας, επειδή έχεις μια τρομερή επαγγελματική εμπειρία, το λέω επαγγελματική με την έννοια της λέξης, αυτός ο επαγγελματισμός να βγει εδώ στις ακαδημίες για να κουμπώσει, να βγει μια παραγωγή παιχτών, να φύγουν προς όλες τις κατηγορίες. Είναι ο στόχος σας αυτός ο σκοπός? Αυτό θέλει χρόνια δουλειάς, γιατί η ομάδα το τελευταίο καιρό έχει δεθεί και έχει οργανωθεί στα τμήματα ακαδημιών. Οπότε για να πει ότι από τα τμήματα ακαδημιών θα στελεχώσει την αντρική ομάδα, νομίζω ότι θα χρειαστεί ακόμη μια τριετία υγιής λειτουργίας. Λέω υγιής για να μην απογοητευτεί ο κόσμος. Εννοώ ο κόσμος που διοικεί την ομάδα επιμένει στο να βοηθούν τα μικρά παιδιά. Οπότε, ναι, αυτός είναι ο στόχος, ο μακροπρόθεσμος της διοίκησης. Εμένα ο βραχυπρόθεσμος είναι, ναι, να τους βοηθήσω στο σχεδιασμό, έχω εμπειρία,
Αλλά αυτή τη στιγμή εμένα το κομμάτι που μου αναλογεί είναι αυτό της αντρικής ομάδας, με μικρά παιδιά όπως είπαμε, να μπορέσουμε να την... Ναι, αν δεν φύγει κανείς ποδοσφαιριστής και δεν καταφέρουμε να τον εξελίξουμε τόσο ή να εξελιχθεί ο ίδιος και να πάει σε επαγγελματική κατηγορία, θα ξέρει η ομάδα ότι έχει 20 παίκτες δικούς της, οικογένεια, παρέα, πραγματική οικογένεια όμως, και θα έχει παίκτες για 10-15 χρόνια μέχρι να σταματήσουν το ποδοσφαίρι. Αρκεί να λειτουργούμε όλοι έτσι όπως λειτουργούμε τώρα. Διοίκηση και team. Ευχαριστημένος από το υλικό που έχεις μέχρι τώρα. Με αυτά που έχεις δει. Ναι, από τη στιγμή γιατί που... είσαι κοντά 20 μέρες, να το ναι, πω έτσι. Καταρχήν το υλικό είναι ίδιο με το περσινό. Είπα να μην φύγει κανείς, δεν έφυγε κανείς. Εκτίμησαν τα παιδιά. Δύσκολα να το βρεις αυτό σε μια ομάδα. Και όπως είπαμε, και να μην έρθει κανείς. Οπότε ευχαριστημένος είμαι γιατί είπα να μην φύγει κανείς. Και με παιδιά που υπήρχε αγωνιστική αδυναμία, είναι το πιο εύκολο να του πεις του Στάθη ή του Λουκά, φύγε. Ναι. Εμείς τον κρατήσαμε εδώ πέρα, να καταλάβει ότι τον πιστεύουμε και δεν είναι μόνο να παίζεις βασικός, είναι να γυμνάζεσαι με υγιή τρόπο, να περνάς καλά, να βελτιώνεσαι. Ναι, είμαι ευχαριστημένος. Από όλα τα παιδιά δεν το συζητάμε καθόλου. Η διοίκηση είναι κοντά σου, σε όλους τους τομείς. Επενβαίνουν στο έργο σου. Όχι. Όχι. Προστεύω αυτό. Εντάξει, δεν το έχω επιτρέψει αλλού και αλλού και σου είπα ένας λόγος που βρίσκομαι εδώ. Εγώ απλώς καλά κάνεις και με ρωτάς, εσύ πρέπει να μάθει ο κόσμος. Ναι. Όχι, όχι, όχι. Γιατί ο λόγος που είπα ότι θέλω να είμαι σε αυτούς εδώ τους χώρους είναι γιατί δεν μου αρμόζει κάτι άλλο. Ωραία. Τα συγκεκριμένα παιδιά, εγώ στο πρόσωπο του Μαστρογιαννίδη βλέπω τον Άσπο Ντίον. Είναι ένα παιδί το οποίο ποδοσφαιρικά ήταν η σειρά μου, η γενιά μου. Γνωριζόμαστε δηλαδή από την Ιφθύπα παιδάκια. Και στο πρόσωπο του Φώτη βλέπω τον παλιό Ασποντίον, χωρίς να παραγωνίσω, εντάξει, την προσπάθεια του Λωρίδα του Παναγιώτη που είναι επί σειρά ετών πρόεδρος, του Γιώργου του Τσέριου, του Νίκου του Κλεισίδη. Ο καθένας έχει προσφέρει το δικό του κομμάτι. Είμαι πολύ ευχαριστημένος από τη συνεργασία. Είμαστε λίγοι και καλοί, αφού γκραζόμαστε τις ανάγκες ο ένας του άλλου και τις δυνατότητες. Δεν ζητάμε πράγματα που δεν μπορούν τα παιδιά να τα παρέχουν. Όπως και εκείνοι καταλαβαίνουν, αφού γκράζονται, την πραγματική ανάγκη κάποιων απαιτήσεων σε εισαγωγικά δικών μου όσον αφορά την οργάνωση και όχι τίποτα παραπάνω. Ωραία. Πες μου και το πότε έχεις το φιλικό το πρώτο. Το πρώτο φιλικό είναι το Σάββατο με τον Ηρακλή Λευσίνος. Τώρα στις 24. Στο Ρουμελιώτης, στο γήπεδο της Ελευσίνας. Ναι, το Σάββατο που θα μας έρθει. Στις 24. Το επόμενο είναι με τον ΑΟΑΒ εδώ σε εμάς στην Τραπετσόνα. Και μετά το επόμενο είναι 4 Σάββατα συνεχόμενα. Μετά με Αστυπάλαια στον Κορυδαλό. Και ξανά εκτός έδρας στην Αργυρούπολη, στο γήπεδο της Αγίας Λαύρας. Στην Αργυρούπολη. Είναι 4 φιλικά μόνο. Το έχουμε προγραμματίσει έτσι, δεν έχουμε βάλει ενδιάμεσα. Για να πάμε μάλλον με λιγότερα παιχνίδια. Και 2 παιχνίδια του κυπέλου πρώτο, αφού αν είναι 2, αν περάσουμε το πρώτο, να είναι και το δεύτερο, μέχρι να πάμε στο πρωτάθλημα. Για όλα αυτά, γιατί γνωρίζω τα παιδιά, γνωρίζω τι τους λείπει και το πλάνο μας το τεχνικό-τακτικό από πέρσι. Οπότε 4 παιχνιδάκια νομίζω ότι είναι αρκετά, άποψή μου είναι αυτή, μέχρι να πάμε στα επίσημα. Θέλω να σε ευχαριστήσω που μου αφιέρωσες χρόνο σου, να μιλάς στην κάμερα στα περιοδικά.gr. Είσαι ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Σέβομαι το πρόσωπό σου γιατί πραγματικά έχεις προσφέρει πολλά στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Στο πειραϊκό σίγουρα, τώρα στο ελληνικό. Και στο ελληνικό έχεις προσφέρει γιατί ήσουν σε επαγγελματικές κατηγορίες. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια και καλή δύναμη. Να είσαι καλά. Φτάμε στο γουμαλάτσο τον Πάτροκλο. Ο Πάτροκλο έχετε ξεκινήσει εδώ και πόσες μέρες? Από τις 5 Αυγούστου. Από 5 Αυγούστου είσαστε δυναμικά. Πρέπει να έχεις πάρει ήδη σφιχμούς. Βέβαια, σου λείπουν κάποιοι λόγω διακοπών, είναι σίγουρο αυτό, δεν το συζητάω. Σχεδόν αυτή τη βδομάδα έρχονται όλοι. Ναι. Έχουμε ξεκινήσει από τις 5 του μηνός. Είναι η τρίτη βδομάδα προετοιμασίας τώρα. Έχουμε κάνει ένα καλό, θα πω, πρόγραμμα μεταβατικής περίοδου με εργομετρικά κιόλας για να βγάλουμε το πρόγραμμα με βάση αξιολογήσεις. Έχουμε κάνει κάποια εργομετρικά εδώ πέρα αερόβια ικανότητα για να βγάλουμε και από εδώ κάποια αερόβια group. Από εκεί και πέρα σχεδόν όλα τα παιδιά είναι εδώ. Εντάξει, κάποιοι καθυστερήσανε, όπως είναι λογικό σε κάθε ομάδα, και πάμε τώρα σιγά σιγά να δέσουμε όλο το υλικό. Με την εμπειρία σου είσαι ευχαριστημένος? Πάρα πολύ. Στο πάρα θέμα πολύ. Της γυμναστικής, της άθλησης, να μην λέμε πράγματα που είναι τεχνικά του προπονητή, αλλά θέμα γυμναστικής και πώς τους βλέπεις, αν υπάρχουν τραυματισμοί, αν τα παιδιά ανταποκρίνονται σε όλη αυτή τη μεγάλη προετοιμασία. Δόξα τω Θεώ, ήρθαν τα παιδιά έτοιμα μετά το πρόγραμμα της μεταβατικής. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Συν ότι το υλικό κατά βάση αποτελείται από παιδιά που είχαμε δουλέψει και πέρσι μαζί. Δηλαδή έχουμε χτίσει μια βάση και με κάποια παιδιά έχουμε δουλέψει και 2 και 3 χρονιές μαζί. Οπότε δεν αντιμετωπίζουμε κάποιο πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Κανένα δηλαδή. Τι θα ήθελε να πει στους παίκτες να προσέξουν? Τον εαυτό τους. Γιατί στο τοπικό πρωτάθλημα ξέρετε πολύ καλά ότι οι επιβαρύνσεις είναι μεγάλες, όχι τόσο
εντός του αγωνιστικού χώρου όσο και εξωαγωνιστικά, γιατί το κάθε παιδί δουλεύει, είναι μαθητής, έχει φροντιστήρια, έχει υποχρεώσεις, οπότε αυτό λίγο δυσκολεύει το έργο. Οπότε είναι τον εαυτό τους, που σημαίνει η διατροφή τους, ο ύπνος τους, η ξεκούρασή τους, ώστε να μπορέσουν να αποδώσουν όσο γίνεται εδώ πέρα με τη λιγότερη δυνατή επιβάρυνση. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια, γιατί ξεκίνησε η προπόνηση. Και τα πούμε στο επανωδή. Σε όλη την κατηγορία. Έγινε.